Βελισσαράτου. του, Ιουλία, καλησπέρα. Ακριβώ έτσι όπω είναι τα πράγματα, θα τα πω και εγώ. Ο Ερντογάν, συγγνώμη, ο Ντόναλτ Τραμπ ήταν λαύρο εναντίον του Μακρόν. Μάλιστα, του είπε ότι δεν, αυτά τα οποία λέει δεν στέκουν και ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι τον κατηγόρησε ότι προσβάλλει το θεσμό του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που όλοι θυμόμαστε ότι ο πρώτο που μίλησε για παροχηθμένο θεσμό ήταν ο ίδιο ο Αμερικανό πρόεδρο και από την άλλη πλευρά στήριξε απόλυτα τον Ταγί Μπερντογάν, λέγοντας ότι έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Τουρκίας, θέλω να διατηρήσω είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία θέλει να διατηρήσει την δυνάμεις στη Συρία έτσι ώστε εμείς να φύγουμε επιτέλου από εκεί, δεν μπορούμε να είμαστε 2.000 μίλια μακριά από την Αμερική, πρέπει να συγκεντρωθούμε, η Τουρκία μας βόλεψε σε αυτό, δεν έχουμε να τίποτα και δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αγορά των 900-300. Αυτές οι δηλώσεις βέβαια έχουν προκαλέσει σε άλλο ήδη άμα τη αφήξη του Donald Trump σε μια υποτίθεται σύνοδο γιορτής που από ό,τι φαίνεται είναι ένα βήμα πριν την αχθή στον αέρα από τις δηλώσεις αυτές καθώς βλέπουμε τον Τραμπ να καταφέρεται εναντίον του Μακρόν τον Ερντογάν να έχει καταφερθεί πριν από δύο μέρες με πολύ σκληρά λόγια και την αφήνει ο, ο κύριος για τον ΝΑΤΟ έτσι Ακριβώς. Και μάλιστα θυμάστε τι είπε και ο Ερντογάν, ότι τον είπε ότι είναι τα δικά σου κεφαλικά κίτρα νεκρά, yeah, yeah. όχι του ΝΑΤΟ. Τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Άγκυρα εκβιάζει το ΝΑΤΟ κάθε φορά Μα που... Αυτό, αυτό έχει τρομερό είναι ενδιαφέρον, φοβερά. ότι όλοι διαπιστώνουν ότι το ΝΑΤΟ έχει ένα πρόβλημα, αλλά όλοι έχουν πρόβλημα του Μακρόν. Ναι, και ξαφνικά ο Μακρόν έχει γίνει το εξηλαστήριο θύμα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι και ο Μακρόν ε, δεν έχει και αυτό τι ευθύνε του για τη χρονική στιγμή ε, την οποία εξέφρασε αυτή την άποψη. Ε, γιατί όλα βέβαια γίνονται. και επίση τη... και η ρητορική έχει ενδιαφέρον. τέτοια τέτοιε ακραίε εκφράσει δεν την έχουμε ξανακούσει σε επίπεδο. Παραμονή τη Παραμονή, μπορείς, μπορείς, παραμονή ναι. ίδι, Το πάρτι ήδι, είναι ήδη υποθηκευμένο. Το πάρτι έχει ήδη ας πούμε, τελειώσει από την αρχή τη. Διότι όπω είπαμε και εμεί, η Άγκυρα είπε ότι δεν εκβιάζει το ΝΑΤΟ με το να απορρίπτει το αμυντικό του σχέδιο για τι βαλτικέ χώρε και την Πολωνία. Ενώ γιατί έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο. Αλλά την ίδια στιγμή οι πολιτικοί αναλυτέ λένε ότι είναι το χαρτί του Ερντογάν για να εκβιάσει το ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, το θέμα είναι και οικονομικό. Θυμάστε ο Τραμπ ότι πίεζε τις χώρες της Ευρώπης να δώσουν κάτι παραπάνω ε, για, ως συνδρομή για το ΝΑΤΟ. Ηδη η ήδη Γερμανία είπε ότι θα αυξήσει κατά τη το ποσό που δίνει. Ωστόσο ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ευχαριστημένος και θέλει όλοι ε, να δώσουν ε, πολύ μεγάλο βολό στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα ε, θα αυξήσουν, λέει, οι ειδικά οι ΗΠΑ τις ταπάνες τους για την άμυνα κατά 130 δισεκατομμύρια από το 2016. Και αυτό απαιτούν και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ ε, έχει έρθει οργισμένος, ε, δεν ε, φαίνεται να βάζει ε, ε, καθόλου νερό στο κρασί του. Ε, η, σύντο, η σύνοδος φαίνεται ότι θα είναι πολύ σύντομη. Θα είναι μια σύνοδος εργασίας διαρκείας μόλις τριών ωρών για να σωθούν και τα προσχήματα. Και το μόνο που θα έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον ως προς την εικόνα είναι σήμερα το βράδυ όπου οι 29 ηγέτες των χωρών μελών θα παραστούν σε δεξίωση που θα δώσει η Βασίλισσα Ελισάβετ στο ανάκτορο του μπάκι και στη συνέχεια θα μεταβούν στο νούμερο 10 της Downing Street στην επίσημη κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού που Ουδία. αυτό να σου πω Αντρέα και Δήμητρα ότι τον εκθίασε τον Μπόρις Τζόνσον μόλις σπάτησε το πόδι του ε, βέβαια, είπε εννοείται. τα καλύτερα. Ε, εννοείται. Ευτυχώς που υπάρχει και τον Buckingham που ξέρει από πρωτόκολλο γιατί από τους άλλους τώρα δεν ξέρουμε τι <laughs> να <περιμένω>. <laughs> <laughs> ε. Λοιπόν Ιουλία σε ευχαριστώ.